μπορεί να βγει μια ματσάρα την Κυριακή στη Λεωφόρο. Εγώ λέω ότι μπορεί. Και πάμε να δούμε το γιατί. Βάση για την κουβέντα μας σε αυτό το βίντεο που προσπαθώ να προσεγγίσω αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι μια σύγκριση της φόρμας των ομάδων, δηλαδή της απόδοσής τους, των στοιχείων της απόδοσής τους στα play-offs. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι παραπάνω συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, όμως εμείς εδώ συγκρίνουμε τους μέσους όρους. Τι βλέπουμε εδώ? Στο γενικό ίντεξ του Comparisonator φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τρία παιχνίδια έχει αναπτύξει μια λίγο πιο ενδιαφέρουσα δυναμική συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Στην γενική εικόνα που επεξεργάζεται μια σειρά από παραμέτρους στις διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός αποδίδει καλύτερα στο κομμάτι της επίθεσης και ο Παναθηναϊκός αποδίδει καλύτερα στο κομμάτι της άμυνας. Ενώ και στις μονομαχίες αλλά και στην κυκλοφορία της μπάλας και την ποσότητα και την ποιότητα του passing game ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Όταν εστιάζουμε περισσότερο βλέπουμε ότι στο επιθετικό κομμάτι ο Ολυμπιακός σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα και δημιουργεί ευκαιρίες μέχρι εδώ σε αυτά τα τρία παιχνίδια στα play-offs μεγαλύτερης αξίας, πιο κλασικές ευκαιρίες δηλαδή συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό με βάση τα όσα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει στα play-offs. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που σουτάρει περισσότερο και που κάνει περισσότερες επιθετικές ενέργειες συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Στις αμυντικές παραμέτρους, ο Παναθηναϊκός δέχεται λιγότερα γκολ και επιτρέπει μικρότερης αξίας ευκαιρίες στον αντίπαλο συγκριτικά με αυτά που επιτρέπει μέχρι εδώ ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι και η ομάδα που κάνει και περισσότερες αμυντικές ενέργειες. Άρα τελικά με τη δική του λειτουργία επιτρέπει λιγότερο κλασικές ευκαιρίες στον αντίπαλό του. Στο passing game φαίνεται ότι όταν κοιτάζει κανείς τους όγκους βλέπει τον Παναθηναϊκό να αλλάζει περισσότερες πάσες και με μεγαλύτερη επιτυχία. Όταν όμως κοιτάμε το κομμάτι της ποιοτικής κυκλοφορίας, δηλαδή τις πάσες κλειδιά, τις επιτυχημένες πάσες κλειδιά, τις πάσες που είναι και επιτυχημένες στα τελευταία μέτρα, στο επιθετικό τρίτο του τερέν, εκεί ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Τέλος, στο κομμάτι των μονομαχιών φαίνεται μια υπεροχή του Ολυμπιακού στις αμυντικές μονομαχίες και μια υπεροχή του Παναθηναϊκού στις επιθετικές μονομαχίες. Ο Ολυμπιακός αποδίδει καλύτερα και στις μονομαχίες στον αέρα. Αυτό που κυρίως μπορεί να κρατήσει κανείς μέσα από την σύγκριση των δεδομένων της απόδοσης των δύο ομάδων είναι ότι και οι δύο ομάδες στη μεγάλη εικόνα είναι σε μια καλή στιγμή. Αν κανείς δηλαδή φέρει στο μυαλό του το πώς απέδιδαν στο τελευταίο διάστημα της κανονικής περίοδου, λέει ότι εδώ στα play-offs παρουσιάζουν μια εκδοχή όχι ακριβώς του καλύτερου εαυτού τους, αλλά μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους συγκριτικά με αυτή που παρουσίαζαν στο τέλος του πρωταθλήματος. Και είναι δύο ομάδες που για διαφορετικούς λόγους έχουν μεγάλα κίνητρα σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Για τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό θα είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την ψυχολογία του σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να γράψει μια παράσταση επικράτησης επί του Ολυμπιακού. Θα είναι πολύ σημαντικό και για να ισχυροποιηθεί ο δεσμός που έχει αυτή η ομάδα, αυτή η έκδοση του Παναθηναϊκού με τον κόσμο της που στη Λεωφόρο του έχει δείξει μεγάλη υποστήριξη. Και τώρα που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, είναι ακόμη μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δώσει μια χαρά στον κόσμο και να δεθούν περισσότερο μαζί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δείξει ότι μπορεί να παίρνει νίκες στα μεγάλα παιχνίδια. Θα είναι μια καλή υπόσχεση εν ώψη της επόμενης σεζόν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει μια νίκη για να ξεμπερδεύει τουλάχιστον στο μυαλό του και την ψυχή του με την υπόθεση του πρωταθλήματος. Θα νιώσει πολύ πρωταθλητής αν επικρατήσει επί του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο και θα τις διώξει όλες αυτές τις εσωτερικές αμφιβολίες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το match, όπως το σύνολο των play-offs και για τον προπονητή του. Γιατί μια συζήτηση είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και μια δεύτερη συζήτηση είναι ο τρόπος, το στυλ, τα αποτελέσματα, η εικόνα, αυτό που θα αφήσει ως τελευταία εντύπωση η φετινή ομάδα. Και αλήθεια είναι ότι ο Πέδρο Μαρτίνς την χρειάζεται αυτή την καλή τελευταία εντύπωση. Την χρειάζεται και εσωτερικά, δηλαδή για τα αποδυτήριά του, για το τι σκέφτονται και το πώς βλέπουν το μέλλον τους
μαζί του οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Τη χρειάζεται όμως και σε σχέση με τον κόσμο, ο οποίος στη διάρκεια της σεζόν είδε μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και άρα τελικά θα κρίνει και με την τελευταία εντύπωση. Ο Ολυμπιακός δηλαδή που θα έχει κάνει double και θα έχει δείξει καλή εικόνα στα μεγάλα παιχνίδια απέναντι στις μεγάλες ομάδες, θα είναι ένας Ολυμπιακός που θα είναι αισιόδοξος για το μέλλον του. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός που θα ζοριστεί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και δεν θα κατακτήσει το κύπελο, θα είναι ένας Ολυμπιακός που θα προβληματίζεται πολύ με τον εαυτό του. Τα ζηλεύω πολύ τα ντέρμπι του εξωτερικού. Γι' αυτό και κάθε φορά που φτάνει ένα ελληνικό ντέρμπι, πηγαίνω με την ευχή αυτό να έρθει και να σταθεί σε κάποιο ύψος κοντά σε αυτά που βλέπουμε όταν παρακολουθούμε τα μεγάλα μάτς από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα που εμείς ζούμε σε μια περίοδο με γεμάτα γήπεδα μεν, αλλά με την απουσία των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, λέω ότι ο πύχης των προσδοκιών μας είναι σχετικός και με την ψυχαγωγία μες στο τερέν και με τον πολιτισμό στην κερκίδα. Κάνω την ευχή και με τα δύο να μείνουμε πολύ ικανοποιημένοι και να έχουμε να κουβεντιάζουμε ωραία πράγματα γεμάτα ποδόσφαιρο την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά!